Η κατασκηνωτική περίοδο βρίσκεται πρώτο πυλών και οι κατασκηνώσει σε όλη την Ελλάδα άρχισαν τι εγγραφέ για όσα παιδιά επιθυμούν να περάσουν μερικέ μέρε ξεγνιασιά και δημιουργία στο φετινό καλοκαίρι. Η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη για άλλη μια φορά ανοίγει τι πόρτε τη δική τη κατασκήνωση την Ονειρούπολη στη μάκρη σε ένα ιδανικό περιβάλλον για να υποδεχτεί και φέτο παιδιά από την ευρύτερη περιοχή του Εύρου. Με τη βοήθεια του Θεού ξεκινούν φέτο την λειτουργία του οι μαθητικές κατασκηνώσεις της Ιεράς μας Μητροπόλεως που είναι στην Ουρανούπολη Μάκρης δίπλα στο Μοναστήρι της Παναγίας του Εύρου. Ε, φέτος, για πρώτη φορά, έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενήσουμε αγόρια και κορίτσια σε έξι περίοδους. Μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν τέσσερις οι περίοδοι. Φέτος μπαίνουν ε, άλλες δύο στο τέλος Αυγούστου, ε, κυρίως για φοιτητέ ή φύτους ε, που δεν είχαν τη δυνατότητα, ε, λόγω των μαθημάτων ή των ε, επιπλέων ημερών, που είναι οι περίοδοι μεγαλύτερες για αυτούς, ε, να έρθουν στην κατασκήνωση. Οπότε θα δοθεί η των επιπλεον ημερων που ειναι οι περιοδοι μεγαλύτερε για αυτους να ερθουν στην κατασκηνωση οποτε θα δοθει δυνατοτητα μετά από απέτηση, θα έλεγα, αυτών των παιδιών. Ο πρώτο σύγκελο τη Ιερά Μητρόπολη τη Αλεξανδρούπολη, Πατήρη Ρινέο, τονίζει την ανάγκη των παιδιών για εκτόνωση ύστερα από την απομόνωση των δύο χρόνων πανδημία, προτείνοντα λίγε μέρε διασκέδαση στι εγκαταστάσει τη κατασκήνωση τη Μητροπόλεω, έτσι ώστε τα παιδιά πέρα από την κοινωνική επαφή να αναζητήσουν και την πραγματική σχέση του με το Θεό. Είμαστε το πρώτο καλοκαίρι το ελεύθερο μετά την πανδημία και θέλουμε τα παιδιά μας, να χαρούν ε, και να ζήσουν κάτω από τη σκέπη της Παναγίας, τη φροντίδα της Εκκλησίας και να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν τις ημέρες αυτές που ε, τους δίνει την δυνατότητα η τοπική Εκκλησία μέσω των κατασκηνώσεων να ε, ξεκουραστούν. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι τα παιδιά σήμερα έχουνε Δύο μεγάλες δοκιμασίες. Η πρώτη είναι η απομόνωση, η κοινωνική απομόνωση μέσω του διαδικτύου και η δεύτερη είναι η σκληρή εργασία πλέον που για τα παιδιά με τα σχολεία, τα φροντιστήρια, τις ε, α, άλλες δραστηριότητες που κάνουν, η ζωή τους είναι επίπονη. Γι' αυτό λοιπόν έχουν την ανάγκη της ξεκούρασης, της επικοινωνίας αλλά και της αναζήτησης της σχέσεως με τον Χριστό. Οι εγγραφέ πραγματοποιούνται στο Ανθήμιο στα γραφεία τη Μητροπόλεω καθημερινά από τι 9 το πρωί μέχρι και τι 2 το μεσημέρι. Οι εγγραφέ έχουν ξεκινήσει όπω ήδη με δελτίο τύπου έχουμε ενημερώσει τον κόσμο, αρχικά στα κατηχητικά μα σχολεία και έπειτα ε, όλη την τοπική κοινωνία. Καθημερινά λοιπόν πραγματοποιούνται εδώ στο Ανθήμιο στα γραφεία τη Μητροπόλεω απέναντι από την Αγία Κυριακή από τι 9 μέχρι τι 2 το μεσημέρι. Κάθε μέρα. Οι κατασκηνοτικέ περιοχέ. Οι περίοδοι που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξή. Από τις 8 έως τις 17 Ιουλίου για αγόρια που τελείωσαν την 6η Δημοτικού και για όσα φοιτούν στο γυμνάσιο και το λύκειο. Από 18 έως 25 Ιουλίου για κορίτσια που τελείωσαν την 3η, την 4η και την 5η Δημοτικού. Από 27 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου για κορίτσια που τελειώσαν την 6η Δημοτικού και για όσα φοιτούν στο γυμνάσιο και το Λύκειο. Από 6 έως 13 Αυγούστου για αγόρια που τελειώσαν την 3η, την 4η και την 5η Δημοτικού. Επίσης θα λειτουργήσουν 2-3 Από 17 έως 20 Αυγούστου για κορίτσια, λυκείου και απόφυτες. Από 21 έως 24 Αυγούστου για αγόρια, λυκείου και απόφυτούς.